Εντάξει, το μόνο που αντιληφθήκαμε εμείς από όλη αυτή την κινητοποίηση που κάναμε προς τον κύριο Πιτροπάκη, του Διευθυντή του Νοσοκομείου, ότι πρέπει να στείλουμε στο δεύτερο διπέτειο Πειραιώς ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να ζητήσουμε αλλαγή από το Πολυδύναμο της θέσης του παιδιάτρου σε θέση γενικού γιατρού, έτσι μας είπαν, και ετοιμάζουμε ήδη το χαρτί με όλες τις υπογραφές των Προέδρων της Αμανής. Πιστεύω ότι και αυτό μέχρι αύριο, μεθαύριο θα σταλεί. Εξέλιξη, εντάξει, παιδιά, δεν παίρνει από το χέρι μας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, επειδή όλη αυτή η κινητοποίηση που γίνεται τους τελευταίους μήνες για την Αμανή και για τους γιατρούς της Αμανής, δηλαδή συνέχεια πάει στο βρόντο. Έτσι. Εκεί που λέμε ότι τα καταφέραμε, την άλλη μέρα με κάποια απόφαση κάποιου, όλο αυτό, όλη η προσπάθεια διαλύεται και μένουμε χωρίς γιατρό. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει. Δηλαδή, εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε άλλες κινητοποίησεις. Γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους και σίγουρα μετά το Σεπτέμβριο, που οι δύο αγροτικοί τελειώνει ο χρόνος που πρέπει να είναι στην Αμανή, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν και άλλοι για να πάρουν και τις θέσεις να τις αντικαταστήσουν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα όλο το χειμώνα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο την Αμανή σαν καλοκαίρι, δηλαδή, επειδή έρχονται για δύο μήνες οι ανθρώποι. Εδώ το χειμώνα μένουν ανθρώποι, δηλαδή δεν είμαστε πολύ τη δεύτερη διαλογή, ας πούμε, για να μην μας έχουν χωρίς γιατρό και να πεθαίνουμε σαν τα σκυλιά. Από το εσωτερικό δηλαδή θα μείνει τι, μόνο ένας? Ναι, οι δύο οι αγροτικοί, οι δύο οι καστίδες, τελειώνει το αγροτικό τους, τελειώνει ο χρόνος. Ο ένας θα πάει, μου φαίνεται, σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα και άλλο στη Χίο, δεν ξέρω. Οπότε το Πολυδύναμο μένει με τι, με... Το Πολυδύναμο θα μείνει, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς μπορώ να το διαχειριστώ. Και τα υπόλοιπα αγροτικά γιατρία, δηλαδή, τις παρακολουθούν. Δεν ξέρω αν θα μπορεί, θα τις πιάσουν τις θέσεις άλλοι αγροτικοί. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τώρα κοιτάμε να δώσουμε και κίνητρα στα παιδιά να έρθουν εδώ πάνω ή από σπίτι, από παραπάνω χρήματα, τα κοιτάμε όλα αυτά. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και εμείς από εδώ για να πιάσουμε τις θέσεις αγροτικοί. Πάντως είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ελπίζουμε ότι κάπου θα εισακουστούμε κάποια στιγμή, δηλαδή να δώσουμε και λίγο βάρος στην υπόθεση των γιατρών στη Λαμανή επιπλέον.